Εικόνες κυκλοφοριακού χάους επικρατούν στις Τρεις Βαγιές και στην ευρύτερη περιοχή του Αγιανή Χωστού σε ώρες αιχμής, ενώ εκατοντάδες άλλοι δημότες αδυνατούν να μετακινηθούν προς το κέντρο του Ηρακλείου, καθώς η περιοχή παραμένει εδώ και χρόνια χωρίς αστική συγκοινωνία. Αυτές είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος σε ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της δρομολόγησης των μίνι-μπας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εξυπηρετούνται εκατοντάδες δημότες και από την άλλη να αντιμετωπιστεί το οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, ο οποίος αναμένεται να θέσει το επίμαχο ζήτημα σε συνάντηση που θα επιδιώξει με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Κοιτάζουμε λύσεις για να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε λίγο το κυκλοφοριακό, το οποίο, όπως έχετε καταλάβει όλοι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Καθώς αυξάνονται πάρα πολύ οι μετακινήσεις των κατοίκων. Συζητάμε το αυτονόητο, αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχει ήδη αστικό λεωφορείο, πέρα από τρία δρομολόγια που γίνονται και εξυπηρετούν μαθητές ουσιαστικά πιο πολύ. Ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ούτε για τις δομές της πόλης, ούτε να πάει σε νοσοκομείο, ούτε στο ΙΚΑ, ούτε τίποτα. Μεγάλο πρόβλημα στις Τρεις Βαγιές. Μεταφέρονται όλοι, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και παίρνουμε αναγκαστικά τα αυτοκίνητα ο κόσμος και κατεβαίνει στο κέντρο. Οπότε μεταφέρομαι το πρόβλημα και στο Ηράκλειο μέσα. Και βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται και στον Αγιανή το Χωστό. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ, πάρα πολλούς φοιτητές. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να είμαστε τελείως απομονωμένοι, να μην έχει περιοχή καθόλου συγκοινωνία? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όπως τονίζουν δημότες της περιοχής, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης των πολιτών με μίνι μπας, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ενώ στο προσκήνιο επανέρχεται και η ανάγκη τοποθέτησης και δεύτερης γέφυρας Μπέλεϊ στις Τρεις Βαγιές. Όσον αφορά αυτή τη γέφυρα, έχει μπει πριν πολλά χρόνια, την είχαμε βάλει κάτοικοι τότε. Έγινε μια προσπάθεια να μπει μια δεύτερη. Είχε γίνει μια μελέτη επί Κουράκη, τότε ήμουν πρόεδρος στο Δημοτικό Διαμέρισμα εγώ, η οποία έχει μείνει στα συρτάρια από τότε. Πρέπει να κατέβει στη Μενελάου Παρλαμά, που είναι μια μεγάλη απόσταση και για γέροντες ανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, ή από την άλλη μεριά πρέπει να βγει στην 62 Μαρτύρων. Ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να δούμε το θέμα αυτό, ότι πόσο μπορεί να καλύψει αυτή τη γραμμή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ηρακλείου ξεκαθαρίζει ότι θα είναι σε θέση να δρομολογήσει και τέταρτη γραμμή μίνι μπας, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση από τη Δημοτική Αρχή. Η περιοχή αυτή δυστυχώς δεν εξυπηρετείται όπως θα έπρεπε να εξυπηρετείται. Αν από εκεί και πέρα επιλεγεί κάποιο δρομολόγιο από την πλευρά του Δήμου, εδώ είμαστε να το δούμε και να το προχωρήσουμε. Παράλληλα, ο κ. Βουλγαράκης θα προτείνει στη Δημοτική Αρχή να υπάρξει μειωμένο εισιτήριο σε όλες τις γραμμές του μίνι μπας, ενώ κληθείς να σχολιάσει τα κινητοποιημένα εδώ και μήνες ηλεκτρικά λεωφορεία στο αμαξοστάσιο του Δήμου, έκανε λόγο για αποτυχημένο πρόγραμμα που υλοποίησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι ήταν πλήρης αποτυχία και λυπάμαι, διότι βλέπω και τις δημόσιες συγκοινωνίες των Αθηνών και προμηθεύονται κάπου 200 τόσα ηλεκτρικά λεωφορεία. Η πληροφόρηση που έχω από τη Γερμανία, που έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων λεωφορείων, είναι ότι έχουν ακινητοποιηθεί όλα, πάνω από 60 χιλιόμετρα δεν κάνει κανένα και έχει κληθεί η εταιρεία να τα αποσύρει.